Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται στην αξιοποίηση τη γεωθερμίας ο Δήμο Αλεξανδρούπολη. Το έργο βρίσκεται σε φάση ορίμανση, ενώ περιμένουν τώρα οι αρμόδιες αρχέ την έγκριση για τη χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστινου Αλεξανδρούπολη με την κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγή και επανεισαγωγή, καθώ και την κατασκευή δικτύων για την διανομή των γεωθερμικών ρευστών. Μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποπεράτωσή της. Αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα βλέπω φεύγει από τα δικά μας χέρια. Εμείς έχουμε κάνει καθόλου ό,τι έπρεπε ε, μέχρι στιγμής. Είμαστε έτοιμοι ε, και είναι στην χρηματοδότηση, ε, την έναρξη των χρηματοδοτήσεων από την ελληνική πολιτεία για τη χρήση του νέου ε, συμφώνου εταιρική σχέση του νέου ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ. Όπω μα ενημερώνει ο Αντιδήμαρχο Ενέργεια και Φυσικών Πόρων του Δημού Αλεξανδρούπολη, όλε οι απαραίτητε ενέργειε από πλευρά των τοπικών φορέων έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το έργο που μας έχει εγκριθεί η μελέτη είναι ένα έργο των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 18 χιλιόμετρα δίκτυα τηλεθέρμανσης που είναι για τα χωριά μας εδώ στην περιοχή της Άνθιας και του Αριστίνου. Είναι ο παλιός Δήμος Τραϊανούπολης η Δημοτική Ενότητα Τραενούπολη του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Από πλευρά του Δήμου, ευελπιστούν να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση τη χώρα, ώστε να ξεκινήσει να ρέει η κάνουλα τη χρηματοδότηση. Οι καλύτερε συνθήκε θεωρώ ότι είναι γύρω στο φθινόπωρο. Αυτά τα δείγματα γραφή έχουμε. Ε, και θα στεναχωρηθώ πολύ αν μετατοπιστεί για να ξεκινήσει το 2016. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμαστεί, ε, διψούμε για χρηματοδοτήσεις ε, και νομίζω και σε, σε καλούς τομείς, ενεργειακούς τομείς, και ε, επενδυτικού τομεί. Γιατί η γεωθερμία είναι παραγωγική επένδυση, ε, θα γίνουν και ιδιωτικέ επενδύσει, ο Δήμο Αλεξανδρούπολη θα πουλά θερμική ενέργεια. Η θέρμανση 163 κατοικιών στον οικισμό του Αρίστινου σε αρχικό στάδιο, αλλά και η δημιουργία πρότυπου αγροτικού οικισμού δωρικού, θα είναι οι πρώτε ωφέλειε που θα προκύψουν από το έργο. Είναι ένα πρόγραμμα με χρήση γεωθερμική ενέργεια και θέρμανση για 163 οικίε. Αυτό το πρόγραμμα το έχουμε καταθέσει στο ΙΠΕΚΑ. Ε, Δυστυχώ είχε το πρόγραμμα 50 εκατομμύρια ευρώ να δούνε με, ανοιχτό, με ορίζοντες ε, την γεωθερμία της Τραϊανούπολης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας τολμήσουν και ας χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο το οποίο θα είναι επιδεικτικό για όλη την Ευρώπη. Ενώ τέλο, από του κυριότερου στόχου είναι η σταδιακή απεξαρτητοποίηση από το πετρέλαιο, κυρίω για τα σχολικά κτίρια, με εξοικονόμηση που αγγίζει τα 300.000 ευρώ ανά έτος. Η γεωθερμική ενέργεια να χρησιμοποιείται ω αφύγρανση, αποξηρανση τον, της βιομάζας της περιοχής μας. Ε, έχουμε πολλά αγροτικά υπολείμματα, έχουμε κλαδέματα που κάνουμε στο, γενικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και φυσικά τον ελαιώνα της Μάκρης που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ε, ε, γίνεται αποδέκτης όλων αυτών των κλαδεμάτων, όλης αυτής της βιομάζας που έχουμε προβλήματα απόρριψης στο περιβάλλον. Άρα τι σκεφτήκαμε, να τα κάνουμε καύσιμο, να αλλάξουμε τους λέβητες σταδιακά από τα σχολεία μας, να μην αγοράζουμε πλέον πετρέλαιο και να καίμε το το δικό μας καύσιμο.